είμαστε να πούμε. Πόπα, φίλε. Τι θα πει και ράρεξε. Καταρχήν για να μην το κουβά στο πετσάτε να μην σε τράψει το καμιά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ράρεξε, βλαμμένοι μας και περιμένουμε. Σε βλαμμένοι είστε και περιμένετε. Εγώ μέσα και περνάω. Τι κάνουμε, τι κάνετε να πούμε. Τσίπωθήκαν τώρα οι γωνιακοί και πολλά. Να μην έχουμε κι άλλα τώρα. Και σε παρακαλώ πολύ. Ήρθα να πάρω τη δουλειά που μου αρμόζει να πούμε και μου τη βγαίνει. Έχουμε την Φιλαράκι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πες με τι σε ρώτησε αυτός μετά να πούμε γιατί... Πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα δεν είναι. Επειδή μην ματώσεις το στομάχι και την καρδιά, αδερφέ, να πούμε τώρα. Τι σε ρώτησε, πες με τι σε ρώτησε, σε παρακαλώ. Μου λέει είσαι μέσα σε ένα τρένο που τρέχει με 180 χιλιόμετρα. Ωραία, τρέχει. Αντίθετα όμως φυσάει αέρας με 64 χιλιόμετρα ταχύτητα. Χτυπάει το τρένο αέρας. Αντάτε και μετά τι έγινε. Ανοίγει λέει το παράθυρο. Ναι. Με πόση ταχύτητα μπαίνει ο αέρας μέσα. Είναι δυνατόν. Αντάτε αυτός είναι τρελός να πει ατρόφιση. Εγώ θέλει αίμα το Παναγία. Κοίτα φίλε της, μην ανοίξεις παράθυρο. Μην ανοίξεις. Μα πέρασε ο επόμενος. Καθίστε. Καλημέρα σας. Δεν με λένε επόμενο. Εμένα Μπάρκο με λένε. Χάρηκα πάρα πολύ. Ήρθα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ήρθα για να μου δώσετε αυτή τη θέση. Είμαι γεννημένος σταθμάρχης. Δηλαδή τι να σας πω. Και με πάει και το χρόνο με δέσμη, με καπέλο, με τη σφυρίχτρα. Άλλο μια ομορφιά όλη στο σπίτι έτσι με λέγανε. Από μικρός μ' άρεσαν τα τρένα. Μπαίνουμε κατευθείαν στο ψητό. Ναι, στο ψητό. Να πούμε κάτι που εσείς ό,τι θέλετε. Εγώ είμαστε σε ένα τρένο. Είμαστε σε ένα τρένο. Σε ένα τρένο. Το τρένο ταξιδεύει μάλιστα με ταχύτητα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Δηλαδή είμαστε εγώ και εσείς σε ένα τρένο και τρέχει με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Καλά. Το τρένο το φυσάει κόντρα άνεμος 50 χιλιόμετρα την ώρα. Λοιπόν, πρόσεξε με για να δεις, δηλαδή ότι είμαι γεννημένος σταθμάρχης ο άνθρωπος. Κατάλαβα ότι είμαστε εμείς στο βαγόνι, το βαγόνι τρέχει με 100 χιλιόμετρα την ώρα και μας βαράει κόντρα 50 χιλιόμετρα την ώρα, ε! Πάρα πολύ ωραία! Ευχαριστώ πολύ που με δώσετε τη δουλειά. Μια στιγμούλα! Τι! Μες στο βαγόνι που είστε έχει υπερβολική ζέστη και το παράθυρο είναι κλειστό. Πείτε μου σας παρακαλώ, τι θα κάνετε! Άμα είναι έτσι κάτσε, γιατί τώρα μου το μπερδεύεις. Άμα έχει τόσο πολύ ζέστη με το παράθυρο κλειστό και τρέχουμε, θα κάνω, θα ξεκουμπώσω 2-3 κουμπάκια από το αυτό, θα τραβήξω και λίγο το σακάκι, θα πάρω μια δροσιά, δεν μπορεί, θα ανακουφιστώ λίγο άντρεπε. Έτσι θα κάνω. Δεν με καταλάβατε. Ξανά από την αρχή. Μάλιστα. Έχουμε ένα τρένο το οποίο ταξιδεύει με 100 χιλιόμετρα την ώρα, έχουμε και έναν άνεμο κόντρα στο τρένο με 50 χιλιόμετρα την ώρα, εσείς είστε ένα βαγόνι το οποίο έχει πάρα πολύ ζέστη και το παράθυρο είναι κλειστό. Εντάξει, το κατάλαβα και την προηγούμενη. Μάλλον εσύ δεν με εννοείσες καλά. Άμα κάνει τόσο πολύ τέτοιο το φινάλε και οι διπλανοί μου θα τεσθένονται, θα βγάλω και τα παπούτσια μου να πούμε ευγενικά, θα τα βάλω και μπροστά, θα κουνήσω και τα δαχτυλά και θα πάρω μια δροσιά, θα ανακουφιστώ μια αδερφέ τώρα τι θα κάνω και εύκολο. Κάπου υπάρχει λάθος. Το παίρνουμε όλο από την αρχή. Να το πάρουμε, αδερφέ, να το πάρουμε. Το τρένο ταξιδεύει τσαφ τσουφ με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Μάλιστα, το κατάλαβα αυτό. Έχουμε κόντρα άνεμο 50 χιλιόμετρα την ώρα. Μάλιστα, το κατάλαβα και αυτό. Στο βαγόνι που είστε έχει πάρα πολύ ζέστη. Ναι, έχει πάρα πολύ ζέστη, το κατάλαβα. Και το παράθυρο είναι κλειστό. Κάτσε, σε πω κάτι, έλα από κοντά. Που τον κόλλο σου κάτω να χτυπάς, αδερφέ. Έχω το παράθυρο, δεν τα ανοίγω.